ήταν ο κανονισμό να μορφωθεί. Εάν δεν προχωρήσει. Με το να ερωτηθεί, θέλω να πει τον αυτή τη στιγμή. Μα τι σημαίνει, θα είναι κανονικό δημοτικό συμβούλιο τώρα. Τον κανονισμό. Εσύ να διαβάσει. Εμεί να τον κανονισμό πάνω από το διαβάσει τώρα. Μα το διαβάσει εσεί. Εγώ νομίζω ότι. Νομίζω ο κανονισμό σου λέει στην Ελλάδα. Όχι, νομίζω και εσύ τώρα. Επειδή δεν γνωρίζετε, θα γίνει κανονικό δημοτικό συμβούλιο. Κανονικό δημοτικό συμβούλιο. Έχω μια ανακοίνωση. Με το χαρακτήρα του κατεπήγοντο. Και διαβάστε το άρθρο 21 του κανονισμού να δούμε να αποφανθούν οι σύμβουλοι. Διαβάστε το άρθρο. Είναι κανονικό δημοτικό συμβούλιο και ενίσταμε, εγώ θα κάνω ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι ότι μου προξενεί τεράστια επίκληση και η ερμηνεία του κανονισμού και από τον πρόεδρο και από τον πρώην πρόεδρο κ. Μπαπούχα, αλλά και επί της ουσίας. Τι συζητάμε τώρα. Αν ένας δημοτικός σύμβουλος θα κάνει ανακοίνωση, θέλετε να το συζητάμε μισή ώρα και να δημιουργούμε τάσεις πιο πολύ. Πέρα από την λανθασμένη ερμηνεία του κανονισμού, μου κάνει εντύπωση η αιμονή σε κάτι. Δεν θα μιλήσει. Και ακόμα χειρότερα, έως ντροπή, η πρόταση πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Παλούδα, η διαδικασία να μπει για ψηφοφορία. Δηλαδή, δεν έχουμε κανονισμό. Εδώ μέσα ψηφίζουμε, αλλά τον εφαρμόσουμε κάθε φορά. Αυτό είναι εκτός ορίων. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα κανονικά. Ο κανονισμός προβλέπει κατεπίγουσα σύγκριση Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζει ότι αλλάζουν οι ημερομηνίες ως προς την πρόσκληση. Δεν λέει ότι η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κολοφή. Αν εσείς θέλετε να την κάνετε κολοφή τη συνεδρία, δεν το καταλαβαίνω. Και δεν το καταλαβαίνω πολιτικά. Να αφήσουν τα διαστηματικά δοπίτια. Είναι προφανές ότι ο κανονισμός μιλάει για κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο. Και αλλάζει μόνο προς την πρόσκληση. Από εκεί και πέρα, ειλικρινά σας λέω, αν επιμείνουν στη στρατηγική αυτή τη ένταση του διαχωρισμού του δεν μιλά επειδή θέλω εγώ ή επειδή έχω 16, 14, 13, 8 δεν ξέρω πόσου, θα σκόσω τα χέρια και δεν θα μιλήσει. Δεν διαχωρίζει κύριε. Πού διαχωρίζει τα ίδια τα πράγματα. Πού διαχωρίζει. Πού λέει ότι δεν επιστρέφονται οι ερωτήσει. Κύριε Σκολά, να το πει. Για να καταγράφετε τα πρακτικά, να παίρνετε το λόγο πρώτα, να καταγράφετε το ρομάτι και μετά. Και δεν προσήλωσε. Συνεπώς είναι μάλλον θεατρική και εκ του περισσού. Των δημοκρατικών θεσμών, των λήψη των θεσμών. Και επειδή όλοι κόπτονται για τη δημοκρατία, υποκρινόμενοι σε αυτόν εδώ, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, παρακαλώ να βάλετε σε ψηφοφορία εάν θα γίνουν ανακοινώσεις ή οποιοδήποτε άλλο. Είναι η διαφορία της πλειοψηφίας. Είναι ορισμός. Η διαφορία της πλειοψηφίας. Αυτό είναι. Χωρίς μικρόφωνο. Θα ήθελα ακούω διασέβεια, αλλά είναι και ευγένεια, γιατί δεν με αφήσατε ούτε καν να σα ευχαριστήσω για το προσώρισμα που μου κάνατε. Δεν μου ευχαριστήσω για το προσώρισμα. Από λόγο που αρχικά εσεί κύριε Πρόεδρε, να πείτε ότι είναι δημοτικό σύμβουλο, να κάνω μια ανακοίνωση, θα πω σα ευχαριστώ. Θα την πείτε την ανακοίνωση. Δεν θέλω να ξεχίσω και τη διαδικασία. Θεωρώ ότι η προσπάθεια υπονόμευση του Συμβουλίου συνεχίζεται και από αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά και σήμερα αδυνατεί η συνέχιση και η αντιπολίτευση να καταλάβουν ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευθυνθούν.
καθεσφαίρει κατά την κρίση του θέματο, τα οποία κατά πέρα συζητούν όπως αυτός νομίζει και με τη διαδικασία που αυτός πιστεύει. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσετε το σώμα εκεί που πρέπει, γιατί η κουβάντηση πλέον δεν έχει όρια. Τώρα το έχει μέσα πάνω, δεν τελείωσε. Και ο πρόεδρος δεν τελείωσε, γιατί δεν είναι ακόμα το μέλλον. Για να σας διευκολύνω, κύριε Νουλά. Δίνουμε, κύριε Σαββάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέστε τα όρα εσείς που τα ξέρετε. Κύριε Νουλά. Τουλάχιστον από πρόθεμα ξέρουμε. Από ανεργοδοσιά ξέρουμε. Είσαστε αδιάφορος, κύριε Νουλά. Κι άλλη φορά δεν είμαι καρδιάβος, θα την είσαστε αδιάφορος, εσείς είναι για εμάς. Λοιπόν, και νομίζω δεν πρέπει να στεκόμαστε σε λεπτομέρειες. Το σημαντικό είναι ότι τα
με τη δικιά μου άποψη καλύτερα από τις άλλες φορές. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια τόσο την Επιτροπή και στον Σπύρο του Τζέλια, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα. Δεν είναι εύκολο να κάνετε παταλλαγή. Απλούστατα και το κάνω αυτό δημόσια γιατί έχω μάθει να αναγνωρίζω όταν κάποιος δουλεύει και προσφέρει πάντα όταν παίρνει και το αποτέλεσμα. Ότι έτοιμα των όσων συμμετείχαν στα παζάρια ήταν ο Δήμος να διοργανώνει κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των παζαριών. Ανάμεσα σε αυτές ήταν στον χώρο της υπορροπαγής. Ανάμεσα σε αυτές, έτοιμά τους ή την πρότασή τους ήταν να διοργανώνεται μία παραδοσιακή βραδιά, μία συναυλία παραδοσιακής μουσικής το τελευταίο βράδυ των Μαζαριών. Έτσι εισηγούμαστε να διοργανωθεί η εκδήλωση αυτή την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 σε συνεργασία και με το Σύλλογο Μουσικών της πόλης μας και αναφέρουμε τη διοργάνωση της μουσικής βραδιάς με παραδοσιακή μουσική ποσού 800 ευρώ με ΦΠΑ στον Ακριβό Βασίλειο. Το κόστος της βραδιάς με παραδοσιακή μουσική θα καλυφθεί μέσω του κωδικού 7164-01-001 εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου. Ερώτηση, ο κ. Κουτσομάκη, ερώτηση. Κατέγραψα στο προηγούμενο θέμα μια φράση του κ. Δημάρχου. Λέει στους εκναπάκτου ορμόμενους. Εκεί έχετε απεράσει το καλεντάριο. Ναι, και τον ακριβό βασίλειο θα μας πει την κυρία Νορέλβης, ακριβό, όπως λέγεται ακριβώς κ. Ζαμπαρά, είναι εκναπάκτου ορμόμενος, είναι από αυτό. Από τα ευρώ τώρα. Αυτός ο εθνικός εδώ ο προμήθειος. Το όνομα του καλλιτέχνη στον οποίο γίνεται η ανάθεση έχει δοθεί από τους μουσικούς της πόλης μας που θα συμμετέχουν στην μουσική βραδιά. Κύριε Ζαμπάρα, ερώτηση είναι ένα πάθιο. Είναι ένα πάθιο. Είναι ένα πάθιο. Είναι ένα πάθιο. Ο ακριβώς έρμης είναι ένα πάθιο. Αυτό είναι. Βεβαίως αυτή είναι η ερώτηση. Είναι αναθυμένη σε ανώνυμα αιστιολόγια. Άρα δεν είναι τόσο ανώνυμα από ό,τι φαίνεται. Επίτευτε από αυτό. Κύριε Ζαμπάρα, αρθούν στον αρχικά αυτά με πήγα. Βεβαίως. Όχι, αρθούν και οι πρώτοι. Δεν θα κάνει υποδείξη εγώ πορτά. Όχι, κύριε Ζαμπάρα, κύριε Ζαμπάρα, κύριε Ζαμπάρα, ότι είναι δικά μου, είναι δικά μου. Εντάξει. Είναι δικά μου. Εντάξει, εκεί θα μου και να πάρει την πολύ. Δεν έχω δείξει ο κύριος Κοτσανάς, καταγράφονται όλα. Άλλωστε, εγώ τα λέω με ανοιχτό το μικρόφωνο και χωρίς ποτέ να έχω φοβηθεί τίποτα. Κύριε Ζαμπάρα, να μας πει ποιος κατέθεσε να έχει στεφανή. Δεν έχω το πρωτόκολλο, είναι εδώ ο κύριος Κοτσανάς. Είναι αποφεωμένη, βάσει του αριθμού, ο επίτροπος κοιτάει ακριβώς. Ποιοι είναι οι έξι που κατέθεσε στεφανή από τον Δημάρχο. Και ποιον είναι δημούς. Τα στεφάνια, τα σχολεία, τα πληρώνουν. Το αντίδειο πρόεδρος το πιέζει ο μόνος του. Ο αντίδειο στο αντίδειο πρόεδρος το πιέζει ο μόνος του. Πέστε μας ποιο κύριε πρόεδρε, κύριε Δημάρχο, ποιος. Ένα σε κάθε δημοτική ενότητα. Αυτό που είχε γίνει πέρυσι είναι ένα σε κάθε δημοτική ενότητα. Είχαμε πει επάνω στον άλλο χώρο τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ο κ. Μπαδούκας πάει συγκεκριμένα και παίρνει κάθε χρόνο ένα στεφάνι για την. Όχι, ο πρόεδρος πιέζει ο δικό μας αντίδειο, πιέζει ο μόνος του. Πώς είναι εσύ, τι παντοδοσία είναι εσύ, δεν καταλαβαίνω. Μιλάω ο κ. Κοτσανάς. Σε ό,τι αυτό που λες είναι σκάνδαλο. 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 Αυτό που λες πόσο είναι αυτή η έξι, πόσο είναι η κυρία Ζαμπάρα, πόσο είναι η κυρία Ζαμπάρα. 200 ευρώ είναι το στεφάνι. Έξι στεφάνι, 200 ευρώ.